δεν τα κατάφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς να προκριθεί στον τρίτο γύρο του Αμερικανικού Open. Ο 20χρονος τενίστας, νούμερο 15 στον κόσμο, ιτήθηκε με 3-1 σετ από τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ, νούμερο 36 της παγκόσμιας κατάταξης, και μοιραία αποκλείστηκε από την συνέχεια. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε πολλά αβίαστα λάθη. Έχασε τα πρώτα δύο σετ με 6-4-6-3. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο τρίτο με 4-2, με τεράστια ανατροπή κατάφερε να πάρει 4 σερί games και να μειώσει. Ωστόσο δεν μπόρεσε να συνεχίσει τέτοια στάνταρ και μετά το 6-3 στο τέταρτο σετ γνώρισε την δεύτερη ήττα του μέσα στην χρονιά από τον Μετβέντεφ. Αντιθέτως, εύκολη πρόκριση στην επόμενη φάση πήρε ο Ράφα Ναδάλ. Ο Ισπανός, νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα με αντίπαλο τον Τσέχο Πόσπισιλ, τον οποίο και απέκλεισε σε μόλις 2 ώρες. Μεγάλη νίκη πέτυχε και ο Βερντάσκο. Μετά από συγκλονιστική μάχη 3,5 ώρων, επιβλήθηκε του Βρετανού πρώην νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, Αντι Μάρεϊ, με σκορ 7-5-2-6-6-4-6-4 και έκλεισε ραντεβού στην συνέχεια με τον Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο. Στις γυναίκες, εκτός συνέχειας του US Open, έμεινε η Μαρία Σάκαρη. Το νούμερο 30 της παγκόσμιας κατάταξης, αν και προηγήθηκε της 19χρονης Αμερικανίδας Σοφία Κένιν, κατακτώντας με 6-4 το πρώτο σετ, έχασε τα δύο επόμενα με 6-1-6-4. Κατά τα άλλα, ξεχωρίζει ο οικογενειακός εμφύλιος ανάμεσα στις αδερφές Williams, τον οποίο θα έχουμε στην φάση των 32 για 300η φορά στην καριέρα τους.